Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μια συνταγή που όλοι θέλατε να ετοιμάσω. Λοιπόν, ο Άκης, όπως πάντα, ακούει εσάς και σήμερα θα φτιάξω pancakes αλμυρά. Θα τα κάνουμε στην πιο healthy εκδοχή τους, γιατί θα βάλουμε τυρί με χαμηλά λιπαρά και γαλοπούλα. Οπότε είναι κατάλληλα για όλο το χρόνο και είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Σε 2 λεπτάκια θα έχουμε έτοιμο το ζυμάρι μας για να φτιάξουμε τα pancakes μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Όλη η διαδικασία θα γίνει σε αυτό εδώ το μπολ που βλέπετε εδώ πέρα. Εύκολη? Εύκολη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Και για να πετύχει αυτή η συνταγή θέλουμε στραγγιστό γιαούρτι. Κρατήστε το αυτό, γιατί άμα δεν βάλουμε στραγγιστό θα έχει περισσότερο υγρασία, οπότε θα πρέπει να αλλάξουμε την δοσολογία σε αλεύρι. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τα αλευράκι μας, οπότε πολύ προσεκτικά θέλω να πάρετε στραγγιστό γιαούρτι. Και μαζί με το γιαούρτι θα προσθέσουμε ένα αυγό. Ένα αυγό είναι αρκετό. 50 ml ελαιόλαδο, εδώ, και τη ζάχαρη μας. Αλάτι, πιπέρι, και τώρα ερώτηση κλειδί, τι πάει πολύ με αυτά τα pancakes? Πολύ σωστά απαντήσατε, για εσάς που απαντήσατε. Θυμαράκι, μας αρέσει το θυμάρι, θέλουμε να βάλουμε θυμάρι. Απλά μην βάλετε έντονα μυρωδικά όπως είναι ο δυόσμος, όπως είναι το δενδρολίβανο. Βάλετε λίγο πιο άπαλα μυρωδικά, λίγο βασιλικό, λίγο θυμαράκι, μας αρέσει. Ανακατεύουμε. Έχω κάνει κάτι δύσκολο τώρα, παιδιά? Όχι. Μπράβο. Δεν έχουμε κάνει κάτι δύσκολο, έχουμε κάνει κάτι πάρα πολύ εύκολο. Και τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε όλα τα στερεά μας μέσα. Τα στερεά είναι πολύ απλά, είναι το αλεύρι μας, το baking και σόδα που θα ρίξουμε μέσα στα αλεύρι. Ανακατεύουμε καλά. Αλεύρι, baking, σόδα. Θα ρίχνουμε μέσα. Δεν έχει πολύ αλεύρι, το αλεύρι είναι ελάχιστο. Αλλά θα βάλετε ακριβώς όσο σας λέω. Μπορεί να σας φανεί λίγο το ζυμάρι ότι είναι αρκετά υδαρές, αλλά είναι το κατάλληλο για να ψηθεί και να φτιάξει τα πιο fluffy και αφράτα pancake ever. Λοιπόν, θα φτιάξουμε αλμυρά pancakes, οπότε έχω γαλοπούλα και έχω τυρί με χαμηλά λιπαρά. Θα κόψω σε μικρά κομματάκια. Και σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε μία άλλη γέμιση μέσα, καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να βάλετε λουκάνικο, μπορείτε να βάλετε λίγο ζαμπόν, μπορείτε να βάλετε λίγο φέτα. Ό,τι σας αρέσει μπορείτε να ρίξετε. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μία πιο healthy εκδοχή. Λοιπόν, ανακατεύω. Και η ζύμη μας είναι έτοιμη. Τώρα, δεν έχω ανάψει ακόμα το τηγάνι μου, γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτά τα pancakes πώς δουλεύουν. Έχουμε βάλει μέσα και σόδα, μαγειρική σόδα και baking powder. Η μαγειρική σόδα αρχίζει να λειτουργεί τώρα. Καθώς ακουμπήσει το γιαούρτι η σόδα, αρχίζει να διωγγώνεται και θα φουσκώσει το μείγμα μας. Οπότε, άμα κατευθείαν ετοιμάσω το μείγμα και αρχίσω να τηγανίζω, τότε δεν θα λειτουργήσει η σόδα, οπότε δεν θα βγουν τόσα φράτα. Οπότε, αφήνω 1-2 λεπτάκια, ίσα-ίσα όση ώρα θα μου πάρει να βάλω το τηγάνι μου πάνω στη φωτιά. Ανάψω λίγο το μάτι. Και θέλω τη φωτιά μου μέτρια, δεν τη θέλω δυνατή, γιατί πρέπει να ψήσω τα pancakes πάνω στο τηγάνι. Άμα είναι να ψήσω τα pancakes και μετά να τα βάλω μέσα στο φούρνο, κάτι έχω χάσει, δεν φτιάχνω pancakes, φτιάχνω κανονικό cake. Το pancake ονομάζεται pancake γιατί ψήνεται εξ ολοκλήρου πάνω στο τηγάνι. Οπότε, αυτό που θα κάνουμε είναι να ρίξουμε λίγο λαδάκι, ελαιόλαδο, στο τηγάνι και να φροντίσω το λάδι να πάει παντού. Δεν θέλω να κολυμπάει σε λάδι το τηγάνι, απλά θέλουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι και ίσα ίσα ο πάτος του τηγανιού να καλυφθεί με ελαιόλαδο. Τώρα, έρχομαι εδώ μαζί με το μείγμα μου, πολύ όμορφα, και κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα πάρω μία κουταλιά της σούπας, τόσο, όχι παραπάνω. Σε περίπτωση που νομίζετε ότι φαίνεται λίγο και ότι δεν θα φτιάξει pancakes αυτό το μείγμα, όπως καταλαβαίνετε κάνετε λάθος, γιατί δεν θα σε έλεγα κάτι που δεν είναι σωστό. Οπότε, παίρνουμε μία κουταλιά, τη βάζουμε στο τηγάνι. Και ενώ φαίνεται ότι αυτό δεν είναι pancake, είναι κάτι άλλο, πιστέψαμε στο τέλος θα βγει pancake. Λοιπόν, ρίχνουμε άλλη μία κουταλιά εδώ. Τώρα, θα πάρετε και θα απλώσετε λίγο με το κουταλάκι. Κάνουμε σπιτικά pancakes, οπότε δεν θέλουμε να είναι ολοστρόγγυλα. Άμα τα κάνουμε ολοστρόγγυλα θα φαίνεται ότι είναι αγορασμένα. Εμείς θέλουμε να τα κάνουμε σπιτικά. Και καθώς θα αρχίζει να ψήνεται το μείγμα μας, θα αρχίζουν να απλώνουν και θα γίνουν τέλεια. Και καθώς απλώνουν, θα πάρουμε τη σπάτουλά μας εδώ και σιγά σιγά θα τα δώσουμε σχήμα. Κοιτάξτε πόσο εύκολο που είναι. Εδώ. Θέλω να δώσετε χρόνο. Θα καταλάβετε πότε τα pancakes άρχισαν να γίνονται. Φαίνονται, αρχίζουν να παίρνουν χρώμα από κάτω. Δεν θέλω να τα ζορίζετε και να τα κουνάτε όλη την ώρα, γιατί σε αυτό το σημείο ακόμα είναι εύθραυστα. Καθώς όμως θα γυρίσουμε από την άλλη, μετά θα είναι μια χαρά. Νομίζω πως πήρανε χρώμα από τη μία πλευρά, οπότε θα τα γυρίσω. Μην σας πειράζει στην αρχή. Κοιτάξτε εδώ πόσο υπέροχα που γίνονται. Άμα σας φαίνεται ότι είναι δύσκολο να τα γυρίσετε την πρώτη φορά, μετά θα είναι πολύ εύκολο. Ουχου! Φανταστική συνταγή.
Αυτό που θα δοκιμάσετε δεν θα το πιστεύετε. Θα είναι τόσα φράτα που πραγματικά θα πάθετε σοκ. Ίσως να γίνουν τόσο αγαπημένα σας που θα φτιάχνετε αυτά τα pancakes αντί για τα γλυκά pancakes. Προσεκτικά δεν φεύγω από τη γάνη, βλέπετε. Όλη την ώρα γυρνάω. Βλέπω άμα γίνονται. Το λαδάκι όπως βλέπετε σώθηκε. Το απορρόφησε το pancake. Κοιτάξτε εδώ που λιώνει το τύρι μέσα. Θέλουμε να ψηθεί στο κέντρο. Οπότε πάντα κοιτάζουμε το ζυμάρι άμα είναι ψημένο. Και τα πρώτα pancakes είναι έτοιμα. Κοιτάξτε εδώ. Απίθανο. Και όταν λέω απίθανο, εννοώ πραγματικά απίθανο γιατί είναι μέσα γεμιστά με τυρί και γαλοπούλα. Πεντανόστιμο. Είναι σαν να τρως 10 φορές πιο νόστιμη πίτσα, πολύ πιο αφράτη, τραγανή απ' έξω και πάρα πολύ τυρένια. Αλλά είναι healthy και είναι πιο νόστιμο και πιο εύκολο για να το φτιάξεις. Οπότε συνεχίζω να φτιάξω και τα υπόλοιπα pancakes. Θα τρώω και λίγο. Οπότε με το που τα τελειώσω θα σας δείξω πώς θα τα σερβίρω. Παναγία μου. Και μόλις είναι έτοιμα τα pancakes, ήρθε η ώρα να τα σερβίρουμε, που θα κάνουμε το πιο απλό σερβίρισμα που υπάρχει. Επειδή είναι healthy η σημερινή συνταγή μας, έχουμε αλμυρά pancakes, θέλουμε να θυμίζουν έτσι περισσότερο σε γεύμα, γιατί μπορούν άνετα να σερβιριστούν για πρωινό. Οπότε θέλω λίγα ντοματίνια, λίγο ρόκα, δεν θα το παρακάνω. Ίσα-ίσα λίγα υλικά. Λαδάκι. Φρέσκο ελληνικό ελαιόλαδο. Γιατί το ελαιόλαδο, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, είναι περισσότερο φάρμακο παρά λάδι. Πρέπει να το βάζουμε συνεχώς στη διατροφή μας. Και βέβαια αυτά τα pancakes τα έχουμε φτιάξει με ελαιόλαδο. Και κοιτάξτε εδώ πόσα φράτα είναι. Είναι μοναδικά. Λίγο θυμαράκι από πάνω. Βουάλα. Ό,τι πιο υγιεινό, θρεπτικό μπορείτε να φτιάξετε και εύκολο στο σπίτι σας για πρωινό, brunch και όχι μόνο, κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Μην ξεχάσετε να βγάλετε φωτογραφίες, να μας στείλετε σε όλα τα social media και κάτω από το βίντεο στο YouTube να κάνετε το σχόλιο σας, να πείτε άμα σας άρεσε η συνταγή ή όχι. Άμα τη φτιάξετε ακόμα καλύτερα, να μας πείτε άμα σας πέτυχε, που σίγουρα θα σας πετύχει. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, να μας αγαπάτε. Μην ξεχάσετε να συνοδεύσετε τα αγαπημένα σας pancake με μια παγωμένη Coca-Cola. Μην ξεχάσετε γενικά να δημιουργείτε στην κουζίνα. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.